Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη. Είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κτηματολογίου. Γεια σας και σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση, κύριε Κοτσόλη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε να αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα που έχει κάποιος να δηλώσει έγκαιρα το δικαίωμά του στο κτηματολόγιο. Τα πλεονεκτήματα και να μας λύσετε και κάποιες απορίες. Αρχικά θέλω να σας ρωτήσω πού αποδίδεται αυτό το δραματικά χαμηλό ποσοστό ανταπόκρισης των πολιτών. Είναι η αλήθεια ότι στην Κρήτη υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Όπως είπα και προηγουμένως και άλλη φορά έχω πει, υπάρχουν χρησικτησίες, υπάρχουν προσκοτόπια, υπάρχουν διαλόγου μεταβιβάσεις. Όλα αυτά δημιουργούν έτσι μια πολυπλοκότητα στο μυαλό των πολιτών, που όμως δεν ανταποκρίνεται απίστη. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ απλά. Και απλά το σημαντικότερο που πρέπει ο καθένας από τους συμπολίτες μας να έχει στο μυαλό του είναι να πάει στο κτηματολόγιο, στο κτηματολογικό γραφείο, το γραφείο κτηματογράφησης μάλλον, και εκεί να εντοπίσει το ακίνητό του με τη βοήθεια των μηχανικών. Ωραία, άρα μισό λεπτό, επιτρέψτε μου, επειδή μας παρακολουθούν εδώ στην Κρήτη πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι προχωρημένης ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, εννοώ διαδικτυακά. Αν για παράδειγμα αύριο πάρουν στα χέρια τους το Ε9 και πάνε στα κατατόπους γραφεία, θα μπορέσουν να βρουν άκρη? Νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή. Ωραία. Ένα Ε9, σε περίπτωση χρησικτησίας, μια ένορκη δήλωση για να καλύψουμε το νομικό κομμάτι της δήλωσης της ιδιοκτησίας. Αλλά αυτό που είναι και σημαντικό είναι να βρούμε και στο χάρτη πάνω που βρίσκεται αυτό. Ναι, είναι ένα ζητούμενο επίσης για πάρα πολλούς. Συντεταγμένες τοπογραφικά και σε πολλές περιπτώσεις και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, καταγράφουμε το εξής, ότι ο κόσμος απευθύνεται και σε δικηγόρους. Επομίζεται δηλαδή εν συνόλου ένα κόστος που ιδίως για τη δεδομένη χρονική συγκυρία δεν είναι και αμεληταίο. Εγώ θα συμβούλευα τους συμπολίτες μας να προσκομίσουν στο γραφείο κτηματογράφησης ό,τι έχουν. Από παλιά, οτιδήποτε έχουν, ακόμα και τα διαγράμματα με τα οποία έχουν πάρει τις επιδοτήσεις. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εντοπίσουμε το ακίνητο. Και είναι και επαρκέστατος. Δεν χρειάζεται να υπάρχει τοπογραφικό. Δεν χρειάζεται κάποιος να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό για να αποτυπώσει σε ένα κτηματολογικό φύλλο, σε ένα κτηματολογικό διάγραμμα την ιδιοκτησία του. Αρκεί. Όπως σας είπα, ένα διάγραμμα από τις επιδοτήσεις. Αρκεί κάποιος να έχει μια εποπτεία του, να ξέρει πάνω κάτω που είναι, ίσως και μέσα από ένα χάρτη του κτηματολογίου που είναι αποτυπωμένη τα δέντρα, οι ξερολιθιές, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται πάρα πολύ το κόστος δήλωσης. Γιατί κοιτάξτε, η εναλλακτική είναι να το αφήσει κανείς στη μοίρα του. Και κάποια στιγμή να βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση, να πρέπει να αποδείξει κάτι που είναι δικό του. Και τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί φανταστείτε να εμπλακεί κάποιος σε μια δικαστική διαμάχη. Και σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε δήλωση είναι καλύτερη από τη μη δήλωση. Έχετε δίκιο και η αλήθεια είναι ότι ήδη τα πρώτα προβλήματα καταγράφονται στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί ήδη κάποια κίνητα θεωρούνται αγνώστου ιδιοκτήτη και μοιραία οι ιδιοκτήτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ένα διωγγωμένο πρόβλημα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, αν υποθέσουμε ότι από αύριο αρχίζει και αυξάνεται η ροή στα γραφεία κτηματογράφησης και αυξάνεται μοιραία και όγκος της δουλειάς, το προσωπικό μπορεί να ανταπεξέλθει? Σαφέστατα. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τα προβλήματα που μπορεί κανένας να δει είναι όταν την τελευταία μέρα της προθεσμίας εμφανιστούν στο γραφείο κτηματογράφησης εκατοντάδες άνθρωποι. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετούν τελευταία στιγμή. Αλλά και επαρκής χρόνος υπάρχει και επαρκές προσωπικό για την παρούσα φάση. Εξάλλου να πω ότι παρά τις ιδιαιτερότητες της η Κρήτη, τόσο στο νότιο κομμάτι του Ηρακλείου όσο και στο Λασίθι, έχει ανταποκριθεί με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Στο Λασίθι έχουμε πλησιάσει το 90%. Στη νότια Κρήτη είμαστε στο 83%. Αυτά είναι ποσοστά, τα οποία βέβαια αφορούν μελέτες που ξεκινήσανε νωρίτερα, αλλά είναι ποσοστά που μπορούμε να πετύχουμε και στο Βόρειο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κύριε Κοτσόλη, μιλάμε για μια εξαιρετικά απαραίτητη διαδικασία, η οποία όμως θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι μελέτες αυτές του κτήματος, 16 λεγόμενες μελέτες, ξεκινήσανε πριν από περίπου ένα χρόνο, λιγότερο ίσως. Είναι οι τελευταίες μελέτες για το σύνολο της κτηματογράφησης της χώρας. Και μάλιστα εδώ θα ήθελα να προσθέσω,
σε συμπλήρωση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι η δήλωση της ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι και ένα χρέος που, αν θέλετε, το έχουμε και απέναντι στην επόμενη γενιά. Να της παραδώσουμε δηλαδή μια ιδιοκτησία η οποία να είναι καθαρή, να μην έχει προβλήματα, να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά μας για δικές μας παραλήψεις.